Χάνεται ένα περιπολικό για να φυλάει τα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας, τόνισε ο πρόεδρος αστυνομικών υπαλλήλων Ροδόπης, Στάθης Κατρανίδης, ερωτηθής για την 24ωρη αστυνομική φύλαξη των γραφείων της Νέας Δημοκρατίας στη Ροδόπη και σε όλη την Ελλάδα. Όπως είπα πριν, από τις εκατοντάδες, γιατί δεν αναφέρομαι τώρα ενδεικτικά, είπαμε 2-3 πράγματα που μας έχουν επιφορτήσει, κάθε τόσο μας βγάζουν νέα μέτρα. Δηλαδή δεν κατάλαβα, ωραία, να φυλάμε τα γραφεία, να μην πω τώρα, εν πάση περιπτώσει, αυτή τη στιγμή χάνεται ένα περιπολικό από το δρόμο για να φυλάει τα γραφεία που εν πάση περιπτώσει, αν θα γίνει κάτι, θα είναι με υλικές ζημιές. Οι υλικές ζημιές αποκαθιστούνται. Όμως αν μπει ο ληστής ή ο κακοποιός στο σπίτι σας, αυτό και την ψυχική οδύνη ή τον κίνδυνο ζωής που μπορεί να τεθεί εναντίον σας, αυτό ποιος θα το κοστολογήσει. Άρα λοιπόν είμαστε αντίθετοι. Ποιος προς αυτό. Αλλά δεν μπορώ περαιτέρω εγώ να εμπλακώ σαν συνδικαλιστής στο επιχειρησιακό θέμα. Το αποφασίζουν οι ανώτεροι μου. Έτσι κρίνουν, έτσι κάνουν. Όμως εγώ σας είπα την πραγματικότητα. Σε μια φιλήσυχη πόλη σαν τη δική μας, αρμόζει να υπάρχει αστυνομία για φύλαξη της Νέας Δημοκρατίας? Όχι, εσείς το είπατε ότι είμαστε φιλήσυχη πόλη. Και μέχρι τώρα, όπως είδατε, δύο διαμαρτυρίες είχαμε εδώ, οι οποίες ήταν ειρηνικές και υποδειγματικές, για να το δουν και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Κάνανε μια πορεία να διαμαρτυρηθούν για τα αιτήματά τους, όπως προβλέπετε με το νόμο του συναθρίζεστε. Τώρα, αν υπάρχει πανδημία ή όχι, και από πού παίρνουν την άδεια, δεν το ξέρω. Και μια άλλη, η οποία με εντυπωσίασε πραγματικά και με συγκίνησε, ήταν η καθιστική διαμαρτυρία πάνω στην πλατεία. Ειρηνική και μάλιστα είχε και πολύ όμορφο αντίκτυπο. Άρα λοιπόν και εσείς μόλις το είπατε, είμαστε μια φιλήσυχη που δεν έχουμε ενδείξεις μέχρι στιγμής για κάτι σοβαρό. Άρα ναι, πλεονάζει το περιπολικό να φυλάει τα εν λόγω γραφεία και άλλους πολιτικούς στόχους. Έτσι. Μπορεί να μας βάλουν και σε άλλα γραφεία πολιτικών κομμάτων. Όχι, δεν χρειάζεται κατά την άποψή μου. Αλλά και πάλι σας λέω, δεν θέλω να εμπλακώ σε επιχειρησιακά θέματα, δεν μου επιτρέπεται να το κρίνουν οι πολίτες.